τις έντονες αντιδράσεις του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου προκαλεί η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης να άρει την απαγόρευση των προσφορών 30 ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη των εκπτώσεων στις 15 Ιουλίου. Παραδίδεται η αγορά σε αυτούς που χρόνια τώρα θέλουν να ελέγξουν την αγορά και μπορούν να κάνουν μόνοι τους παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση αυτή η ενέργεια και προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι οι καταναλωτές θα το αντιληφθούν αυτό, στηρίζοντας τις μικρές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις του τόπου τους, τις επιχειρήσεις που χρόνια τώρα καθημερινά έχουν συναλλαγή. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου να σημειώνει πως αυτό εξυπηρετεί τον εμπορικό κόσμο των Αθηνών και μόνον, επιφέροντας ισχυρό πλήγμα στις επιχειρήσεις της περιφέρειας. Αυτό εξυπηρετεί την Αθήνα που πολλά χρόνια τώρα προσπαθεί, πάντα οι εκτόσεις, αν θυμόμαστε καλά, οι εκτόσεις γινόταν τον Αύγουστο, να γίνονται πιο μπροστά, γιατί εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι αψωνίζει ο κόσμος πριν φύγουν για διακοπές. Αυτό, όπως ξέρετε όλοι, τα τελευταία χρόνια έχουμε 15 Ιουλίου εκτόσεις. Παρ' όλα αυτά, ούτε αυτό τους έφτανε και θέλουν να πάμε ουσιαστικά σε μια κατάσταση από τώρα, που και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θίγονται οι περιφερειακές αγορές, οι αγορές των περιφερειακών πόλεων και οι αγορές των τουριστικών περιοχών. Σύμφωνα μάλιστα και με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, με το μέτρο αυτό οι καταναλωτές δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζουν αν η τιμή που αγοράζουν τα προϊόντα είναι χαμηλή, σωστή, αν περιέχει έκπτωση ή αν είναι προϊόν προσφοράς ή προωθητικής ενέργειας. Σχεδιάζει την αγορά και επιτρέπει να συνεχιστεί οι προσφορές μέχρι τη μέρα των εκτόσεων. Αυτό νομίζουμε ότι απορριθμίζει την αγορά, δεν είναι σύνομο και σε σχέση με αυτά που γίνουν τα προηγούμενα χρόνια και επίσης νομίζουμε ότι αυτό το μέτρο ουσιαστικά δεν βοηθά την αγορά, επειδή δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί να ελέγξουν πραγματικά ποια τιμή είναι χαμηλή, ποια η τιμή είναι με προσφορά, ποια η τιμή θα είναι με έκπτωση. Νομίζω ότι παραδίδεται η αγορά στους λίγους και στους ισχυρούς.